Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Βράδυ Παρασκευής εδώ στην Atlas τηλεόραση. 10 η ώρα ή απέναντι και απόψε είμαστε εδώ μαζί σας μετά το διάλειμμα της Δευτέρας, ανωτέρα βία. Νομίζω τους λείψαμε και μας έλειψαν. Ακριβώς. Ακριβώς, Σταύρο. Αγαπημένους τηλεθεατές, τηλεθεάτριες. Ακριβώς. Αλλά η πανδημία δεν έχει αφήσει κανέναν, νομίζω, χωρίς να μπει σε κάποιο σπίτι. Ακριβώς. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Θα την ξεπεράσουμε όμως και αυτήν. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είμαστε λοιπόν απόψε εδώ, κυρίες και κύριοι, για να ξετυλίξουμε το κουβάρι της επικαιρότητας, το οποίο είναι αρκετά πλούσιο. Τι εννοώ? Έχουμε τις απειλές κατά του Πρίτανη. Το σπάσιμο των καταλήψεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 7 μέρες και ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα σιωπά, δεν έχει πάρει θέση για αυτό το περιστατικό. Από την άλλη πλευρά, αύριο θα πραγματοποιηθεί στην πόλη μια πανελλαδική συγκέντρωση αντιεξουσιαστών. Το ζούμε και αυτό, δυστυχώς, στην εποχή μας. Με αποτέλεσμα, ο Εμπορικός Σύλλογος να βγάλει ανακοίνωση σήμερα προς καταστηματάρχες να προστατεύσουν τα καταστήματά τους αύριο. 2 η ώρα το μεσημέρι σκοτώνουν την αγορά. Στη μία, λοιπόν, σκοτώνουν την αγορά, κυρίες και κύριοι. Και την ίδια στιγμή, νομίζω ένα θέμα το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε, είναι οι σημερινές απειλές του Παύλου Πολάκη. Ναι. Ο πολιτικός κουτσαβακισμός περί της δεύτερης φοράς αριστεράς που όταν θα έρθει απειλεί δημοκρατία, σύνταγμα και δικαιοσύνη με δικούς τους δικαστές, λέει, και άλλα πολλά. Νομίζω στα όρια της εκτροπής. Καλά το έθεσε ο Γιάννης ο οικονόμος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εγώ θα στεκόμουν σε 2 ζητήματα, Χρήστο. Το πρώτο έχει να κάνει με την συνέντευξη του Πρωθυπουργού χτες, ο οποίος τα είπε όλα, έδωσε απαντήσεις, ξεκαθάρισε πάρα πολλά πράγματα. Θα τα δούμε και με τον πρώτο μας καλεσμένο όλα αυτά. Όσον αφορά στο θέμα των καταλήψεων, φέρεται πως η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να βάλει ένα τέλος στα άσυλα της ανομίας και όσον αφορά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, αλλά και όσα έγιναν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, με τους εκεί τραμπούκους οι οποίοι πήγαν να γκρεμίσουν ένα τοίχο. Θράσος. Βέβαια, το μεγάλο κατ' εμέ κρίσιμο τεστ και το crash test, αν θες, για την κυβέρνηση, είναι ακριβώς το αύριο, η μέρα που ξημερώνει, διότι αν η πόλη παραδοθεί στους μπαχαλάκηδες, τότε υπάρχει ζήτημα. Πρέπει δηλαδή, καθώς το ξέρουν, ότι έχουμε μια πανελλαδική συγκέντρωση αντιεξουσιαστών, εύχομαι και ελπίζω να έχει πάρει η αστυνομία τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να μην έχουμε καταστροφές, ώστε να μην έχουμε τα μείζωνα. Ξέρεις, Σταύρο, είναι λεπτό το σημείο. Και τι εννοούμε αυτό? Λεπτό, αλλά θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή. Αλλά δεν είναι δυνατόν, επειδή εφαρμόζει το νόμος, να αντιδρούν συγκεκριμένες μειοψηφίες. Αλλά επειδή στην Ελλάδα αυτό συνέβαινε, συμβαίνει και θα συμβαίνει, το θέμα πρέπει είναι να μπει ένα τέλος. Να μπει ένα τέλος. Συμφωνώ. Και πιστεύω πως και το βράδυ απόψε είναι κρίσιμο. Ήδη βλέπεις ότι τα μέτρα περιφρούρησης είναι ιδιαίτερα αυξημένα. Έχουν ενταθεί. Ακριβώς. Τώρα από εκεί και πέρα το μήνυμά μας είναι σαφές. Αύριο, όσοι δεν έχετε δουλειά στο κέντρο της πόλης, μην κατεβαίνετε. Για να μην τώρα μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Θέλει προσοχή. Μία ακόμα μέρα, όπως σωστά είπες, μία ακόμα μέρα νεκρή για την αγορά της πόλης. Όταν υποτίθεται ότι περιμένεις μια ηλιόλουστη μέρα για να μπορέσει να δουλέψει τίποτα, η αγορά. Είναι τελειωμένο το κέντρο της πόλης. Απλά. Τώρα, όσον αφορά στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, θα τα πούμε βέβαια. Και για τις αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και στις εκλογές και στον ανασχηματισμό. Με λύπη μου θα σταθώ σε ένα σημείο, το οποίο με πείραξε. Πρέπει να το αναφέρω. Ποιο? Έκανε μία μνήμα ο Πρωθυπουργός στη Συμφωνία των Πρεσπών. Ναι. Όπου τι είπε μεταξύ άλλων. Η κριτική μας, μεταφέρω ακριβώς, η κριτική μας στη Συμφωνία των Πρεσπών δεν αφορά στο όνομα. Αφορούσε στη μακεδονική γλώσσα και στη μακεδονική εθνικότητα. Κατ' εμέ αυτό συνιστά μια μέγιστη πολιτική υποχώρηση. Πρώτη φορά ακούω από τον Έλληνα Πρωθυπουργό να λέει δημόσια πως το όνομα δεν τον πείραζε. Συμφωνούμε πως το όνομα ήταν η κορυφή του παγόμουνου. Δηλαδή είναι ένα από τα προβλήματα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αλλά με συγχωρείς, αν το όνομα δεν είναι πρόβλημα, γιατί έκλαιγε ο Εθνάρχης Καραμαλής στο αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης τότε? Για το όνομα έκλαιγε. Με συγχωρείς πολύ, αλλά κρίνω πως αποτελεί ένα, κατ' εμέ, μείζον πολιτικό σφάλμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, μια τέτοια παραδοχή. Το όνομα, ναι, είναι προφανώς πρόβλημα η γλώσσα και η εθνικότητα που παραχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ,
ξεκάθαρα. Αλλά το όνομα δεν είναι πρόβλημα. Άρα δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δεχότανε όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτός τα είπε, δεν τα είπα εγώ. Ναι, όχι, δεν θα... Εδώ, δηλαδή, είναι φραστικό λάθος ή συνιστά μέγιστο πολιτικό ατόπιμα, Χρήστο. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το είπε. Το καταλαβαίνω απόλυτα και το σέβομαι αυτό που λες, χωρίς όμως να θέλω να το εξισώσω. Για μένα είναι μέγιστο πολιτικό ατόπιμα και αυτό που κάνει η αντιπολίτευση. Θα μας τα πει και ο πρώτος καλεσμένος μας. Ναι. Η αντιπολίτευση με αυτό το χυδαίο hashtag και με τους στίχους ναι, που προσπαθεί να δημιουργήσει για ακόμη μια συμφωνώ. Φορά το μπάχαλο, γιατί αυτό ξέρουν να κάνουν. Αυτό συμφωνώ. Αλλά εδώ μιλάμε για ένα εθνικό θέμα. Και στα εθνικά θέματα. Σαφώς. Υπάρχει μια άλλη ευαισθησία, ιδιαίτερα δε όταν μιλούμε σε πολίτες Κεντρικής Μακεδονίας. Τα όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Άλλωστε, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Σάβα Αναστασιάδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης και πρόεδρο της ειδικής μόνιμης επιτροπής της Βουλής για τον Ελληνισμό της Διασποράς. Καλησπέρα σας, κύριε Αναστασιάδη. Καλή χρονιά. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Καλησπέρα. Καλή χρονιά και καλή ανάρρωση σε αυτούς που νόσησαν. Έτσι. Εσείς το περάσατε... Είχαμε αναβολή λόγω έτσι. Κρουσμάτων στην, τη Δευτέρα, στο κανάλι. Τη Δευτέρα, ναι. Δευτέρα. Εμείς το περάσαμε, άνοδυνα, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Στην ενεργό δράση πάλι. Πολύ καλά, πολύ καλά. Να ξεκινήσουμε, νομίζω, Χρήστο, να ξετυλίγουμε την ατζέντα από τη χτεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Χτες, λοιπόν, κύριε Αναστασιάδη, ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για όλους και για όλα. Είπε όχι σε προώρες εκλογές. Όχι σε ανασχηματισμό και έκανε μία ανοίξη όσον αφορά, ή μάλλον σαφής αναφορά, σε νέα αύξηση στον κατώτατο μισθό που έρχεται από την 1η Μαΐου. Ναι. Θέλουμε το σχόλιο σας, λέω, για τη συνολική αυτή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Εντάξει, το είπατε κι εσείς, ο Πρωθυπουργός τα είπε όλα. Αναφέρθηκε και στα οικονομικά και στις αυξήσεις και στην πανδημία και στα θέματα του Πανεπιστημίου, σε αυτά που αντιμετωπίζουμε κυρίως εδώ εμείς στην Θεσσαλονίκη. Ο κατώτατος μισθός, το δήλωσε, θα είναι το Μάιο περίπου στα 700 ευρώ, άρα η αύξηση του θα είναι σημαντική. Μίλησε για την πανδημία και την εκτίμησή του ότι πάμε σε αποκλιμάκωση. Αυτό φαίνεται και από τα σημερινά κρούσματα που είναι κάτω από τις 20.000 και καθημερινά μειώνονται, όπως σήμερα είχαμε και λιγότερους θανάτους και λιγότερους διασωληνωμένους, και αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή τοποθέτηση, μια συζήτηση εφόλης της ύλης, απάντηση σε όλα τα θέματα ο Πρωθυπουργός, και θέλω να κάνω ένα σχόλιο σε αυτό που είπατε στην εισήγησή σας όσον αφορά τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ναι, το όνομα με γεωγραφικό προσδιορισμό το δεχότανε όλοι οι Πρωθυπουργοί και αυτό επιδιώκαμε. Mm. Αυτό που πληγώνει και αυτό που είναι το μείζον, γιατί αυτό νομίζω εννοούσε ο Πρωθυπουργός, αυτό που είναι το μείζον είναι ότι έναν λαό, ένα συνοθήλευμα λαών χωρίς ταυτότητα και χωρίς εθνότητα, το δώσαμε εμείς εθνότητα και το δώσαμε και γλώσσα, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αν παρατηρείτε και τις αντιδράσεις της γείτονος, της Βουλγαρίας δηλαδή, αντιδρά πάνω σε αυτά τα θέματα. Ένα όνομα με γεωγραφικό προσδιορισμό ήταν, νομίζω, το καλύτερο, χωρίς να μπούμε σε όλη την άλλη λογική της καθιέρωσης ή του προσδιορισμού του λαού αυτού ως μακεδονικού και τη γλώσσα του ως μακεδονική, που όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι ούτε μακεδονική, είναι κυρίως βουλγαροσλάβικη. Εδώ έχουμε και μια προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω, κύριε Αναστασιάδη, στην ουσία να παρουσιάσει τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως τον θήτη της Συμφωνίας των Πρεσπών. Όχι. Εμείς επιμένουμε ότι η Συμφωνία ήταν επιβλαβής για τη χώρα και το λέμε αυτό σε όλους τους τόνους όταν μας δίνετε ευκαιρία, και εξήγησα τους λόγους. Τα προβλήματα θα τα βρούμε τα επόμενα χρόνια μπροστά μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως προσπαθεί να περάσει ή να στηρίξει μία επιβλαβή για την χώρα στην Συμφωνία. Λογικό είναι,
αυτή είναι η αυτή που συμφωνήσανε. Ο Κοτζιάς είναι ο πατέρας, αν θέλετε, αυτός που είχε την ιδέα αυτής της συμφωνίας. Και βεβαίως, επειδή γνωρίζουν πολύ καλά, και το γνωρίζουμε όλοι και το γνωρίζετε κι εσείς, ότι μία διεθνή συμφωνία δεν είναι εύκολο ή είναι σχεδόν αδύνατο να ανατραπεί από μία χώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, γνωρίζοντας αυτό το γεγονός και στηριζόμενος πάνω σε αυτό, θεωρεί ή θέλει να καταστήσει και τη Νέα Δημοκρατία συνυπεύθυνη. Αυτά που λέμε ή αυτά που λέγονται σήμερα, τα λέγαμε και κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή, όταν έφερε η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την συμφωνία για ψήφιση. Δυστυχώς τότε η ΑΝΕΛ, το κόμμα του Καμένου, δεν πίστηκε και δεν στήριξε την πρόταση μορφής της Νέας Δημοκρατίας. Αν είχε γίνει, δεν θα είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Και πιστεύω ότι ο Καμένος εκ των υστέρων μετάνιωσε για αυτό που έκανε, άλλωστε το έχει πει νομίζω σε κάποια συνέντευξή του. Μάλιστα. Για πολλούς, οι διαδοχικές αυξήσεις στον κατώτατο μισθό είναι προμήνυμα εκλογών, πρόωρων εκλογών. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός χθες το υποστήριξε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στις σκέψεις του, τουλάχιστον στις προθέσεις του. Δεν θέλουμε να πάμε. Παρά όλα αυτά όμως, έθεσε ως στόχο και μια αυτοδύναμη κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Ως στόχος είναι εφικτός η αυτοδυναμία? Φυσικά. Φυσικά είναι εφικτός. Φυσικά είναι εφικτός. Τώρα, όσον αφορά την αύξηση του κατώτατου μισθού, θέλω να πω το εξής, ότι η Νέα Δημοκρατία από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησης παίρνει μέτρα φιλολαϊκά. Δηλαδή, σε αντίθεση με αυτό που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα, πως τα κόμματα, οι κυβερνήσεις το πρώτο διάστημα, τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης παίρνουν σκληρά μέτρα και στη συνέχεια, πλησιάζοντας προς τις εκλογές, παίρνουν φιλολαϊκά μέτρα. Αυτό έχει ανατραπεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και γνωρίζουμε πολύ καλά, μπορούμε να απαριθμίσουμε μια σειρά θεμάτων και πρωτοβουλειών φιλολαϊκών από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησης. Μείωση εισφορών, επιδότησης, μείωση φορολογίας. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Άρα αυτό δεν είναι ασφαλές κριτήριο για τη σημερινή κυβέρνηση πως μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο και είναι λάθος να το βλέπουμε αυτό. Η κυβέρνηση έχει έργο μπροστά της, έχει να κάνει έργο, μπορεί να κάνει έργο. Απέδειξε ότι ανταποκρίνεται με αποτελεσματικότητα σε όλες τις προκλήσεις και βεβαίως πολύ σωστά ο Πρωθυπουργός θέτει το όριο της τετραετίας ως όριο των εκλογών, διότι έχουμε ακόμη μπροστά μας 1,5 και πλέον χρόνο για να ολοκληρώσουμε το έργο που ξεκινήσαμε. Εγώ θέλω να πάω τον κύριο Αναστασιάδη Χρήστο στον άλλον ανήσυχο γείτονα, στον πλέον ανήσυχο γείτονα, στην Τουρκία. Κύριε Αναστασιάδη, ήσταν και παρόντας, αν δεν κάνω λάθος. Είχαμε τα εγγένεια του μεγάλου παγκόσμιου ποντιακού ελληνισμού των Σουρμένων, κάτω στην Αθήνα, στον Δήμο του Ελληνικού. Εκεί η πρόεδρος της Δημοκρατίας σε μια ομιλία της ενόχλησε πάρα πολύ τους γείτονες. Μιλώ για τις αναφορές της όσον αφορά στη γενοκτονία των δικών σας ανθρώπων, των ποντίων. Η Άγκυρα αντέδρασε. Ναι, και όχι μόνο. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είχε σημείο αναφορά στην κουβέντα του Πόντιους, μιλούμε για όλους τους Έλληνες Ανατολής. Τώρα, το ζήτημα είναι πως η Τουρκία είναι ένας γείτονας που το 2023 φαίνεται πως πάει για εκλογές. Και όλοι φοβούνται πως το 2022 θα είναι μια χρονιά δύσκολη για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, καθώς η Τουρκία αρέσκεται στο να εξωτερικεύει τις κρίσεις της, όχι μόνο επί Ερντογάν, αλλά και πιο πριν, αν θυμηθούμε, Τσιλέρ και. Πάει για τακτική. Πάει για τακτική της Τουρκίας. Η Τουρκία έχει ένα καλό. Δεν αλλάζει τακτική, είναι η ίδια. Η Ελλάδα είναι που. Τώρα, εμείς είμαστε έτοιμοι, κύριε Πρόεδρε, απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα? Βεβαίως. Καταρχήν, επειδή αναφερθήκατε στην ημέρα παρουσίασης της ανέγερσης, του σχεδίου μάλλον ανέγερσης του μεγάλου παγκόσμιου, του Παγκόσμιου Ποντιακού Ελληνισμού Σουρμένων που γίνεται, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, στο ελληνικό, και είναι ένα εκπληκτικό οικοδόμημα όπου απεικονίζει την ζωή των ποντίων, την Παναγία Σουμελά, τον Πυρίχιο Χορό, την προσφυγιά
και την αναγέννηση, αν θέλετε, του ποντιακού χώρου. Και είναι πολύ ιστορική ημέρα και σημαντική ημέρα, διότι το είπατε κι εσείς, παραβρέθηκε και η πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ανώτατος άρχοντης χώρας, στην παρουσίαση αυτού του σχεδίου και αναφέρθηκε στη γενοκτονία, ενόχλησε τους Τούρκους. Ξέρετε, κάθε φορά που ένας Έλληνας αξιωματούχος, που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια με τη διακυβέρνηση μόνο του Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφέρεται στη γενοκτονία, οι Τούρκοι αντιδρούν και ενοχλούνται. Γιατί αντιδρούν και ενοχλούνται? Διότι εμέσως γίνεται αποδεκτό από την ελληνική πολιτεία, γίνεται αποδεκτή η γενοκτονία από το τουρκικό κράτος. Κάτι που εμείς, εγώ και άλλοι πόντιοι βουλευτές, επιδιώκουμε να το θέσουμε στην διπλωματική ατζέντα της ελληνικής πολιτείας, του Υπουργείου Εξωτερικών, για να τίθεται κάθε φορά που επισκεπτόμαστε ή όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν σε έναν ξένο ηγέτη. Αυτό να σας διακόψω λίγο, κύριε Πρόεδρε, να σας διακόψω μόνο λίγο. Έχετε κάνει και μία ομάδα οι πόντιοι βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και δραστηριοποιείστε έντονα τελευταία από την διαβάζω. Έχω αναλάβει μία πρωτοβουλία και συγκεντρωθήκαμε οι πόντιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας 2-3 φορές, αν θυμάμαι καλά, για να προωθήσουμε ανάλογα θέματα. Δηλαδή το θέμα της γενοκτονίας, το θέμα των ανασφάλισης των υπερήλικων, τα θέματα που έχουν γενικώς ο χώρος ο ποντιακός και κυρίως οι νεοπόντιοι παλαινοστούντες που ακόμη έχουν κάποια προβλήματα που θέλουν μια στήριξη. Και όχι μόνο αυτό, αναλάβαμε μια πρωτοβουλία και ζητήσαμε από την Πανελλήνια Ένωση Ελλήνων Συντακτών, την Ομοσπονδία δηλαδή των Ελλήνων Συντακτών, να καθιερώσει μια ημέρα Νίκου Καπετανίδη. Γνωρίζετε για τον Νίκο Καπετανίδη, που ήταν δημοσιογράφος, ο μόνος ελληνικής καταγωγής δημοσιογράφος που έχει απαγχωνιστεί. Και έγινε αποδεκτό το αίτημα και το επόμενο διάστημα, ίσως μέσα προς τα τέλη Φεβρουαρίου, θα γίνει μια πανηγυρική εκδήλωση για να παρουσιαστεί αυτή η μέρα από την Ομοσπονδία, από την Πανελλήνια Ένωση Ελλήνων Συντακτών, μάλλον στο Μουσείο Ακρόπολης. Δεν έχει καθιερωθεί ακόμη για να γίνει αυτό. Θέλω να πω ότι έχουμε μια έτσι συνεργασία όλοι οι πόντιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για να προωθούμε τέτοια θέματα και κυρίως το θέμα της γενοκτονίας, που θεωρώ και θεωρούμε και θεωρεί και νομίζω όλη η κοινωνία, αλλά αυτό φαίνεται και σε ανώτατο επίπεδο, όπως εκφράστηκε από την πρόεδρο της Δημοκρατίας το προχθές στο Ελληνικό, ότι είναι αίτημα όλου του ελληνικού λαού. Ενοχλεί την Τουρκία, θα την ενοχλεί την Τουρκία, διότι δεν θέλει η Τουρκία ποτέ να χαρακτηριστεί ως γενοκτόνος λαός και γενοκτόνο κράτος. Και αυτό είναι ένα θέμα που μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό όπλο στη φαρέτρα της ελληνικής διπλωματίας και νομίζω ότι ξεκίνησε αυτή η διαδικασία και φαίνονται και οι αντιδράσεις της Τουρκίας. Χρειάζονται συμμαχίες, χρειάζονται συνέργειες, χρειάζεται να μπει μπροστά η διπλωματία. Νομίζω ότι έφτασε ο καιρός, αρχίζουν να γίνονται αυτά τα βήματα και το επόμενο διάστημα θα πάει ίσως καλύτερα. Σε αυτό, να μην το παραβλέψουμε, βοηθούν πάρα πολύ και οι ομογενειακές οργανώσεις, αλλά και η Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση, η ΠΑΔΕ, που είχαμε πριν από... Μάλλον ήταν αυτές τις μέρες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις, αλλά αναβλήθηκαν και βοηθάει και όλος ο οικουμενικός ελληνισμός. Μήπως ήρθε και η στιγμή η Θεσσαλονίκη να γίνει η πρωτεύουσα του ομογενειακού ελληνισμού? Συνταγματικά είμαστε. Πρακτικά. Με βάση. Συνταγματικά είμαστε. Κοιτάξτε, η Θεσσαλονίκη, είτε το θέλουμε είτε το θέλουνε, είναι στη συνείδηση του κόσμου Μητρόπολη του Παγκόσμιου Ελληνισμού. Βλέπετε, παρακολουθείτε και το βλέπετε το τελευταίο διάστημα. Με πρωτοβουλία μου θα γινόταν αυτές οι εκδηλώσεις που αναβλήθηκαν και
Σας ανακοινώνω ότι ήδη έχουν προγραμματιστεί και θα γίνουν 14, 15 και 16 Μαρτίου σε δύο περίπου μήνες, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη. Ορίστηκε. Έχει οριστεί δηλαδή ο χρόνος διοργάνωσης και βλέπετε ότι το καλοκαίρι προγραμματίζεται από την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού μια μεγάλη πάλι εκδήλωση με ομογενειακές οργανώσεις πάλι στη Θεσσαλονίκη. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όχι μόνο συνταγματικά αλλά και στη συνείδηση του κόσμου, αν θέλετε και των αρχών και της εξουσίας, η Θεσσαλονίκη είναι Μητρόπολη του παγκόσμιου ελληνισμού. Θα πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα βήματα. Δηλαδή, θα ήθελε η Θεσσαλονίκη ένα μέγαρο ή ένα χώρο ανάλογο αυτού που γίνεται στο ελληνικό. Έτσι, μπράβο. Θα ήταν ανάγκη να γίνει ένα τέτοιος χώρος. Το μέγαρο δεν μπορούσε να γίνει εδώ, γιατί όπως ξέρετε χρηματοδοτείται από τον κύριο Λάτση. Και γίνεται διότι γίνεται στον χώρο του ελληνικού, όπου έχει, η εταιρεία το έχει αναλάβει ή μάλλον έχει αγοράσει, είναι ο ιδιώτης που έχει αγοράσει την περιοχή και θα την αξιοποιήσει. Πάντως, και έγινε αυτό. Διότι... Να σας πω τώρα μεταξύ μας τώρα, γιατί είστε έντιμος πολιτικός, συμφωνείτε ότι είναι ντροπή για τη Θεσσαλονίκη την προσφυγωμάνα να μην υπάρχει μουσείο προσφυγικού ελληνισμού ακόμη? Ναι, δρομολογήθηκε για να γίνει μέσα στο στρατόπεδο Παύλου Μελά. Αλλά αυτό θα γίνει. Είναι δυνατόν φέτος θα τιμήσουμε τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή χωρίς να έχουμε ένα μουσείο, μια κυβωτό του προσφυγικού ελληνισμού στη Θεσσαλονίκη? Νομίζω ότι είναι ντροπή απέναντι σε αυτούς που αφήσαμε πίσω. Ντροπή. Συμφωνούμε. Ένα από τα θέματα που συζητούμε με τους, και θέλουμε να προωθήσουμε με τους πόντιους βουλευτές αυτή την ομάδα που συζητάμε τα θέματα αυτά είναι και αυτό. Ναι, χρειάζεται και θα έπρεπε ίσως να είχε γίνει μέχρι σήμερα. Δεν έγινε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το αντιλαμβανόμαστε ή δεν το διεκδικούμε. Το διεκδικούμε και κάποια στιγμή ίσως γίνει. Όμως ξέρετε ότι η Αθήνα έχει άλλες δυνατότητες. Υπήρξε και μία ίσως ευτυχή συγκυρία λόγω του ότι το έργο του ελληνικού το έχει πάρει Έλληνας επενδυτής. Ναι, άρα είχε την ευαισθησία και έδωσε τη δυνατότητα στο Δήμο Ελληνικού, που επίσης πρέπει να πούμε ότι είναι ένας δήμος που κατοικείται καθαρά από πόντιους κατοίκους, δηλαδή από τη μία πλευρά οι κάτοικοι, οι πρόσφυγες που ήρθαν από τα Σούρμενα, από την άλλη πλευρά οι πρόσφυγες που ήρθαν από την Αργυρούπολη. Όλοι αυτοί λοιπόν, αυτός ο Δήμος κατοικείται από ποντίους και είχε και αυτός το δικαίωμα ή αν θέλετε την απέτηση να έχει και ένα τέτοιο έργο και έκανε πολύ καλά, βεβαίως, έκανε πολύ καλά. Μόνο να πούμε, μόνο αυτό να πούμε, γιατί το αναφέρατε, τι ακριβώς θα γίνει 14 με 16 Μαρτίου. Αναλάβατε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία κατ' εμέ, να φέρετε για πρώτη φορά εκτός Λεκανοπεδίου συνεδρίαση της μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς, συνεδρίαση η οποία θα γίνει μαζί με την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού. Με άλλα λόγια, των ελληνικής καταγωγής βουλευτών που εκλέγονται σε κοινοβούλια του εξωτερικού. Και όπου πρόεδρος είναι ο Ελληνοαμερικανός γερουσιαστής, ο δημοκρατικός, ο κύριος Λεωνίδας Ραπτάκης. Άρα μια πολύ σημαντική εκδήλωση για τη Θεσσαλονίκη. Ναι, είναι σημαντικό αυτό, διότι για πρώτη φορά συνεδριάζει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή εκτός Κοινοβουλίου. Θα είναι μια κανονική συνεδρίαση, σαν να είχε γίνει μέσα στο Κοινοβούλιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αποκεντρώνεται δηλαδή η διαδικασία η κοινοβουλευτική και είναι πολύ σημαντικό επίσης, διότι ταυτίζεται ή γίνεται με τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή και θα είναι το θέμα της συνεδρίασης, αλλά υπάρχουν και άλλες δραστηριότητες παράλληλες που είναι επίσης σημαντικές και ξέρετε πολύ καλά ότι προκάλεσαν το ενδιαφέρον όχι μόνο το δημοσιογραφικό αλλά και το επιχειρηματικό, αν θέλετε και το ενδιαφέρον ξένων. Δηλαδή η πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών είχε εκδηλώσει την επιθυμία να χαιρετήσει την εκδήλωση για την Εγνατία των Λιμένων και των
στρατηγικό και τον αναπτυξιακό ρόλο αυτών. Άρα είναι πολύ σημαντική η παρουσία της ΠΑΔΕΣ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και οι εκδηλώσεις. Βεβαίως, τώρα έχουμε μπροστά μας και ο χρόνο, θα εμπλουτιστούν οι δραστηριότητες ακόμη περισσότερο και θα είναι ακόμη σημαντικότερος. Εποφελία της Θεσσαλονίκης και της κοινωνίας, ναι, διότι εκείνη την περίοδο η Θεσσαλονίκη θα είναι το κέντρο του οικουμενικού ελληνισμού και θα προσελκύει, αν θέλετε, και το ενδιαφέρον όλης της ομογένειας, όλου του κόσμου, αλλά και της χώρας στις δραστηριότητες αυτές. Ο κύριος Ραπτάκης, πάντως, δράτω με τις ευκαιρίες να αναφέρω ότι επισκέφτηκε την Αλεξανδρούπολη, δείγμα της, του αυξημένου, νομίζω, αμερικανικού ενδιαφέροντος για την περιοχή της Θράκης. Αλλά εδώ πέρα τώρα τίθεται ένα μείζον ζήτημα, κύριε Αναστασιάδη. Σήμερα διαβάσαμε για την εντός ή εκτός εισαγωγικών ενόχληση του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Λαυρόφ, για την αμερικανική παρουσία στο ακριτικό μας λιμάνι, δι για την μεταφορά ενδεχομένων στρατευμάτων προς την Ουκρανία. Πώς θα ισορροπήσουμε, κύριε Πρόεδρε, ανάμεσα σε δύο βάρκες? Θέλουμε να ισορροπήσουμε, βασικά. Ή αν θέλουμε να ισορροπήσουμε. Κοιτάξτε, ναι, ή αν μπορούμε. Κοιτάξτε, ναι, και θέλουμε και μπορούμε. Πρόσφατα ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε Ρωσία. Πρέπει να ξέρετε και το γνωρίζουμε όλοι ότι στις διεθνείς σχέσεις δεν υπάρχουν ούτε συναισθηματισμοί ούτε φιλίες, υπάρχουν συμφέροντα. Σωστό. Έτσι. Η παρουσία των Αμερικανών διευκολύνει ή, αν θέλετε, εξυπηρετεί εμάς ή βοηθά εμάς όσον αφορά τις βλέψεις της Τουρκίας. Θα το σκεφτεί πάρα πολύ η γείτονα για να επιχειρήσει κάτι στην Θράκη και στην Αλεξανδρούπολη με την παρουσία των Αμερικανών εκεί. Και όχι μόνο αυτό. Τώρα η Ρωσία βεβαίως και θα ενοχλείται, διότι η Αμερική αυξάνει την επιρροή της και στην Μαύρη Θάλασσα και στον έλεγχο των στενών στο Βόσπορο, αλλά είπαμε ότι οι σχέσεις των χωρών είναι όχι σχέσεις συναισθηματικές, αλλά σχέσεις συμφερόντων. Είμαστε μία μικρή χώρα, γνωρίζουμε τις δυνατότητές μας, δεν μπορούμε να κινηθούμε αυτόνομα και μεμονωμένα, πρέπει να είμαστε σε συμμαχία με μεγάλες δυνάμεις. Εμείς έχουμε επιλέξει τη Δύση, το ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως πρωταρχικός ρόλος μας είναι να συμπορευτούμε με όλες αυτές και τους διεθνείς δυτικούς οργανισμούς, να συμπορευόμαστε με αυτές τις δυνάμεις. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ και ένα καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Αναστασιάδη. Και εγώ ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ για την συνομιλία. Καλή συνέχεια. Πολύ ενδιαφέρουσα, νομίζω, συζήτηση. Μια γενικότερη προσπάθεια που γινόταν και από το παρελθόν. Θυμάσαι με το ΣΑΕ, το οποίο ξεκίνησε, το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού, το οποίο ξεκίνησε με όνειρα, φιλοδοξίες. Και έμεινε εκεί. Στη συνέχεια, νομίζω, η όλη προσπάθεια φαλκιδεύτηκε. Άλλωστε, υπάρχει και το η διχόνοια της φυλής, είναι το χαρακτηριστικό του λαού. Γίνανε και άλλα, μπήκαν στη μέση. Πώς εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι τους ομογενείς για ψήφους, τα θυμάσαι αυτά. Όταν ερχόντουσαν τα αεροπλάνα από ναι. Πάντα γίνονται. Αυτά συμβαίνουν. Αυτά συμβαίνουν. Στη χώρα μας συμβαίνουν. Ναι, αυτά είναι. Ναι. Τι να πω. Πάμε σε διαφημίσεις όμως, σε διάλειμμα. Και επιστρέφουμε με την κυρία Τάνια Ελευθεριάδου, βουλευτή Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε Καβάλας. Διαφημίσεις.